Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Βουλής, κύριε Κασουλά, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, κύριε Μπακογιάννη, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, είναι μεγάλη μας χαρά που σας καλωσορίζουμε στην Αθήνα και για μένα ήταν προσωπική τιμή που κατάφερα έστω και για ένα μικρό διάστημα το 2019 να υπηρετήσω σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Η μετανάστευση είναι μια κοινή πρόκληση όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά για όλο τον κόσμο. Καθοδηγείται από πάρα πολλούς παράγοντες που γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά. Ως ανταπόκριση χρειαζόμαστε ένα κοινό όραμα όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης. Η μετανάστευση πρέπει να είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε σφαιρικά με όλες τις διαστάσεις και προεκτάσεις, είτε πρόκειται για ασφάλεια και είτε πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να διακατεχόμαστε από το πνεύμα της αλληλεγγύης. Πρέπει να προσφέρουμε καταφυγή σε όλους όσους αιτούνται διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αλλά συντονισμένα. Όπως όλα τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει και έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούν στα πλαίσια της εισβολής στην Ουκρανία. Υπάρχει πλέον οδηγία η οποία δημιουργήθηκε για πρώτη φορά με μια τέτοια ιστορική συγκυρία και πλέον έχουμε και το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης από την Ουκρανία για τα άτομα τα οποία είναι εκτοπιστέντα. Ήταν ένα πρωτοφανές διάβημα και ήταν απλήρως δικαιολογημένο γιατί η Ουκρανία αυτή τη στιγμή απειλείται από στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες θέλουν να αλλοιώσουν τα σύνορά της. Ας εστιάσουμε τώρα στην κοινή πρόκληση. Κάποιοι ισχυρίζονται ή θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι το μοντέλο ασύλου στην Ευρώπη έχει διαρριχθεί. Δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις της διάσκεψης της Γενέβης και υπάρχουν πάρα πολλοί μετανάστες οι οποίοι δέχονται λάθος συμπεριφορές. Έχουμε μια Ευρώπη φρούριο, έχουμε πάρα πολλούς περιορισμούς. Η ελεύθερη μετακίνηση των αναγνωρισμένων προσφύγων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει περιορισμένη παρά τη συμφωνία του Σέγγεν. Οι επιστροφές βάσει διεθνούς δικαίου είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν και πάρα πολύ δαπανηρό. Με αποτέλεσμα η κοινή γνώμη σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τίθεται αρνητικά προς τους πρόσφυγες και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη γιατί οι νέοι πολιτικοί, οι σύγχρονοι πολιτικοί πρέπει να μην αποτύχουν, πρέπει να μπορέσουν να σπάσουν αυτό το μοντέλο για να έχουμε καλές μεθόδους τόσο για την επιτήρηση προ της εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τη σωστή αντιμετώπιση των προσφύγων και νόμιμων μεταναστών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε ένα μοντέλο με καλύτερο μηχανισμό συνοριακής ασφάλειας και προστασίας. Ενδεχομένως κάποιοι να ισχυρίζονταν ότι οι κάτοικοι τρίτων κρατών δεν θα έπρεπε να έχουν οποιοδήποτε άλλο πλεονέκτημα παρά μόνο τις κατάλληλες σφραγίδες που θα τους επιτρέπουν να εισέρχονται στα ευρωπαϊκά εδάφη. Ωστόσο, μην ξεχνάμε το κείμενο της διάσκεψης της Γενέβης. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν περιορισμοί. Δεν μπορούμε όλοι να πετάμε, για παράδειγμα, να ταξιδεύουμε αεροπορικά από κάθε χώρα σε κάθε χώρα. Όλα αυτά διέπονται από ένα διεθνές δίκαιο. Υπάρχει και το asylum shopping, το οποίο γνωρίζουμε όλοι ως φαινόμενο το έχει αναδείξει και η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Ξέρουμε τι θα πει να προστατεύουμε τα σύνορά μας. Έχουμε να υπερασπιστούμε την δημοκρατία στην χώρα μας και η προστασία των συνόρων πολύ συχνά εργαλοποιείται σαν ένα όχημα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε πολιτικές σκοπιμότητες ή μικροπρεπείς σκοπιμότητες τοπικές. Υπάρχει μια λαφραία μετακίνηση μεταναστών, υπάρχουν πάρα πολλά
πολλά περιστατικά παραπληροφόρησης, fake news και πολλές φορές η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί πολλαπλές προκλήσεις ταυτοχρόνως. Πρέπει να αποφύγουμε την εργαλειοποίηση των μεταναστών, πρέπει να πατάξουμε τη λαφραία μετακίνηση των μεταναστών και πρέπει να έχουμε σωστούς μηχανισμούς εποπτείας και διάβειας. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ωφέλη σε σχέση με τα μαζικά, με τις μαζικές ροές που είχαμε το 2015. Οι μαζικές εκείνες ροές είχαν σταθεί επικερδείς για κάποιους. Δεν πρέπει να συνεχίσουν οι μετανάστες να είναι μια επικερδής υπόθεση για κανέναν. Γνωρίζουμε τι έγινε στη Λέσβο, γνωρίζουμε τι έγινε ενωπίων του δικαστηρίου της Χάγης. Έχουν υπάρξει περιστατικά για μετανάστες που έχουν διασωθεί. Υπήρξε πρόσφατα η διαβόητη περίπτωση ενός απολεσθέντος κοριτσιού και χρειάστηκε μεγάλη διαδικασία για να μπορέσει να αποδειχθεί περίτρανα η αλήθεια ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια απώλεια. Οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί λοιπόν όσον αφορά την παραπληροφόρηση. Ισχύει ότι η λαθρομετακίνηση μεταναστών είναι big business, είναι επικερδής δραστηριότητα. Έχουμε μια ομάδα εργασίας για να μπορούμε να προστατεύουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών. Έχουμε τον διαμεσολαβητή. Έχουμε επίσης, αυτή τη στιγμή δημιουργούμε νέα σώματα, διατηρούμε τη διαίρεια μας, διατηρούμε την προστασία στα σύνορά μας, αλλά πάντα σε συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και όλα αυτά συνάδουν πλήρως με την συμπόνιά μας για όλους όσους έχουν ανάγκη. Ας μην ξεχάσουμε ότι έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο άτομα τα οποία έχουν έρθει στην Ελλάδα. Έχουμε πάνω από 20 κέντρα υποδοχής και έχουμε ξενώνες, χιλιάδες ξενώνες, κυρίως για τους πλέον ευάλωτους. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια. Βρισκόμαστε σε μια θέση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δημιουργήσει ένα κοινό χώρο ασφαλείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους δικαιούχους του καθεστώτος προστασίας. Είναι κάτι που θα μπορούσε να προστατεύσει τους αναγνωριστέντες πρόσφυγες. Εμείς θεωρούμε ότι οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες θα πρέπει να έχουν δικαίωμα διαμονής σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός 2 ετών ή 3 ετών ανεξαρτήτως της χώρας εισόδου τους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή. Υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία, αλλά όχι για τους πρόσφυγες από άλλες τρίτες χώρες. Πρέπει να υπάρξει δίκαιη κατανομή του βάρους της μετανάστευσης σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Επίσης πρέπει να υπάρξει μια σωστή διαχείριση της κοινής σύμπραξης και συνέργειας με την Τουρκία. Η Τουρκία έχει κάνει πολλά για να υποστηρίξει τις μεταναστευτικές ροές με πολλές διαστάσεις. Αυτό οφείλει να το αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλλαγή ξεκινάει εκ των έσω. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 3 χρόνια κυρίως, έχουν υπάρξει σημαντικές προόδοι όσον αφορά την προστασία των προσφύγων, των μεταναστών και των ασυνόδευτων ανηλίκων. Έχουν δημιουργηθεί νέα κέντρα υποδοχής, τα οποία σαφώς και συμμορφώνονται πλήρως με τα αυστηρά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σε Λέσβο όσο στη Χίο, όσο και στον Εύρο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καινοτόμο σύστημα ασύλου, το οποίο θα είναι άνευ χάρτου, θα είναι ολοκληρωτικά ηλεκτρονικό και θα μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία επίδοσης ασύλου σε όλους όσους την αιτούνται με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει συγκλονιστικές αλλαγές. Η κυβέρνηση θεώρησε στρατηγική προτεραιότητα την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Έχουμε συνεργαστεί με Ευρωπαίους εταίρους για να μπορέσουμε να έχουμε την επανεγκατάσταση
απόσταση ανθρώπων και κυρίως ασυνόδευτων ανηλίκων. Τα ασυνόδευτα ανήλικα πλέον δεν μένονται σε καταβλισμούς, σε camps, αλλά σε ξενώνες προστασίας. Επίσης έχουμε έναν εθνικό μηχανισμό άμεσης ανταπόκρισης σε περίπτωση έβρεσης εντοπισμού ασυνόδευτων ανηλίκων οπουδήποτε ανά την ελληνική επικράτεια, κατευθείαν υπάρχει κινητοποίηση και προστασία των ανηλίκων αυτών. Αγαπητοί συνάδελφοι, η μετανάστευση είναι ένα μείζον πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε σε επαφύπνιση, πρέπει να έχουμε μηχανισμούς οι οποίοι θα συμμορφώνονται με όλα όσα προβλέπει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ταυτόχρονα πάνω απ' όλα πρέπει να συνεργαζόμαστε με πλήρη σύμπνοια όλοι μεταξύ μας και σε πλήρη συμμόρφωση με τις κοινές ευρωπαϊκές αρχές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό, κύριε